Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και πάμε στη Ρόδο για ένα απίστευτο περιστατικό. Θα μας βοηθήσει να το δούμε, να το εξηγήσουμε και η καλή συνάδελφος Ελευθερία Πέλλου. Είναι δημοσιογράφος της εφημερίδας Ροδιακή. Γιατί έχει ξεβραστεί μία νάρκη από την Ουκρανία σε παραλία της Ροδού. Ελευθερία, καλημέρα. Καλή σας ημέρα από τη Ρόδο. Πράγματι, είχαμε τον εντοπισμό ενός αντικειμένου, το οποίο αρχικά είχε θεωρηθεί ότι πιθανότατα να είναι νάρκη. Τελικά, από τον έλεγχο που έχουν κάνει οι αρμόδιοι, προκύπτει ότι τελικά είναι μέρος συστήματος εξοπλισμού ουσιαστικά που πιθανότατα έχει έρθει από την Ουκρανία. Δεν είναι όμως νάρκη, είναι ενός, ένα σύστημα αποσυμπίεσης αέρος, το οποίο χρησιμοποιείται σε συστήματα που χρησιμοποιούνται σε πολεμικές επιχειρήσεις. Εντοπίστηκε από κάποιον πολίτη χθες το απόγευμα στην παραλία Σορονής στην Ρόδο. Είναι μια παραλία η οποία είναι στη δυτική πλευρά του νησιού, αρκετά απομακρυσμένα από το κέντρο της πόλης, είναι δηλαδή αρκετά μακριά από το κέντρο, και αμέσως ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, το οποίο και παρέλαβε, επιλήφθηκε του αντικειμένου. Οι ειδικοί, θα πρέπει να πούμε, πυροτεχνουργοί που το έχουν εξετάσει, έχουν διαπιστώσει ότι τελικά πρόκειται για ένα μέρος εξοπλισμού, ενός συστήματος. Άρα δεν είναι νάρκη καταρχάς. Νάρκη δεν είναι. Είναι ένα αντικείμενο στρογγυλό, για να σας το περιγράψω, το οποίο είναι λίγο μικρότερο από μία μπάλα του βόλεϊ και έχει ένα σκούρο πράσινο χρώμα, το οποίο αντικείμενο αυτό πλέον θα παραδοθεί, θα πρέπει να πούμε, στον στρατό για να μπορέσει να επιληφθεί την περαιτέρω της όλης υπόθεσης, ενώ έχει και το αστυνομικό τμήμα Ιαλισσού διενεργεί σχετική προανάκριση και πρόκειται να σχηματιστεί και δικογραφία για την υπόθεση. Να σας πούμε ότι το αντικείμενο αυτό βρίσκονταν στην παραλία, όχι ακριβώς έξω στην ξηρά, βρέχονταν από το κύμα όταν το εντόπισε χθες το απόγευμα ο πολίτης. Γεια σου, Ελευθερία. Ευχαριστούμε. Άρα δεν εντοπίστηκε νάρκη στην... Είναι όμως πολεμικό υλικό. Είναι κάτι από την Ουκρανία. Πάμε παρακάτω.